Πρόεδρο. Ακριβώς. Είναι στην Θεσσαλονίκη. Κεντρών. Θα πάμε σε ένα τριπλό μάνο με τον αγαπητό τον κύριο Λεβέντη για να δούμε τα πώς και τα γιατί των εξελίξεων. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει για λύση εντός του ευρώ. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργο. Τι κάνετε? Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Με σεβασμό, αγαπητέ Πρόεδρε. Το ξέρετε χρόνια. Μάλιστα, πολλοί της Ενώσεως Κέντρου το καιρό εκείνο έλεγαν ότι εσείς μπορείτε να αντιπροσωπεύετε το κέντρο. Κύριε Πρόεδρε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ο Πρωθυπουργός μιλάει για έντιμη λύση μέσα στο ευρώ και έτσι φαίνεται ότι μετά τις 11 που θα έχουμε το Κυβερνητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά παίρνει το αεροπλάνο και πάει στις Βρυξέλλες. Θέλω την εκτίμησή σας και θέλω και την έμπειρη γνώση που έχετε. Να του βάλετε του κυρίου Πρωθυπουργού τις κασέτες τι έλεγε πριν τις εκλογές και να του βάλετε και τον πίνακα που αναφέρατε τώρα, να δούμε τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Να δούμε πόσο έντιμη είναι η συμφωνία. Άρα κύριε Πρόεδρε, Γιώργο, τι προβλέπετε? Τι βλέπετε εσείς με το έμπειρο μάτι? Εγώ πιστεύω ότι ένας πρωθυπουργός που είπε ότι σχίζει μνημόνια και διαγράφει χρέη δεν δικαιούται να παραμένει στην εξουσία υπό αυτές τις συνθήκες, διότι όλα αυτά που μου περιγράψατε είναι τρεις χειρότερα από του Σαμαρά. Α, εννοείται ότι το mail Χαρδούβελη ήταν χάδι δηλαδή μπροστά στον πύχη που ανέβασαν στον κύριο Τσίπρα. Ναι, επομένως ανέβασαν τις προσδοκίες πριν τις εκλογές, κορόιδεψαν τον κόσμο, πήραν την ψήφο και τώρα αναζητούν άλοθη. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα βρουν το άλοθη, διότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ηφαίστειο. Ναι. Συνεδριάζουν οι βουλευτές από ό,τι ξέρετε. Ήδη υπάρχει αριθμός βουλευτών που διαφοροποιείται. Οι βουλευτές δεν είναι πια πρόβατα. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να βγει να εξηγηθεί στην κοινωνία. Είχε πει κάποια πράγματα, γιατί τα είπε? Είναι άκυρες οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου του 2015. Είναι άκυρες υπό τις συνθήκες αυτές. Κύριε Γιατί Πρόεδρε, τα είπε αυτά τα ψέματα, ότι σχίζει μνημόνια, ότι θα επαναφέρει τους μισθούς στο 9, στα επίπεδα του 9, θα επαναφέρει τα δώρα. Κάτω από αυτή τη λογική, αυτά που άκουσε ο κόσμος, δηλαδή ψήφισε. Από την άλλη όμως, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, θα έρθει κάποιος, ναι, και θα πει ότι τον κύριο Τσίπρα τον ψηφίσανε για την τετραετία και περάσαν μόνο 4 μήνες. Είναι λογικό ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος για να υλοποιηθούν όσα είπε. Γιατί ακούστε, και ο Σαμαράς είχε ψηφιστεί για μια τετραετία, αλλά τον είπε ο Τσίπρας επικίνδυνο και του διέκοψε την τετραετία στη διετία. Mm-hmm. Να λέμε την αλήθεια, έτσι. Εγώ δεν κάνω στο Σαμαρά. Δεν χαρίζεται σε κανέναν δηλαδή, μάλιστα. Σαφής. Όχι, γιατί και ο Σαμαράς ακολουθούσε λάθος δρόμο. Ο Σαμαράς, καταρχάς, γενικά και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς ακολουθούν ένα λάθος δρόμο. Ποιο δρόμο? Είναι αυτός? Του να πάμε να απλώσουμε το χέρι έξω, με μνημόνια και με συμφωνίες, να λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Ενώ υπάρχει πολύ λίπος και πολύ σπατάλη εντός Ελλάδος. Μάλιστα. Κύριε πολύ Πρόεδρε. Σπατάλη. Όταν λέμε, υπάρχουν 319.000 άτομα που παίρνουν 3 συντάξεις. Υπάρχουν 400.000 συνταξιούχοι που και αντιλαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ, δουλεύουν και τα παίρνουν μαύρα και κόβουν τη θέση από ανθρώπους ανέργους που πρέπει να δουλέψουν. Αγαπητέ Πρόεδρε. Αυτό που είπατε με τις προώρες συντάξεις, ναι, ναι, που βλέπω ότι προηγουμένως άκουσα, κύριε Γιώργο μου, ναι, ναι, ότι πολεμούσατε κι εσείς και ο Στρατούλης να βοηθήσετε αυτούς που έχουν βγει σε προώρες συντάξεις. Είναι ωραίο να είναι στα καφενεία 45 άριδες. 32 ετών, 38 είναι, ετών, ναι, κρίμα. Αυτά, κρίμα. Γιατί δηλαδή, ναι, και έχουμε και ένα κακό άλλο στη χώρα μας. Λέει, απεφάσισε το δικαστήριο ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές. Για κάποιο θέμα λέμε, για τη συντάξη του ΙΚΑ έστω, όπως για τους δικαστικούς, τους στρατιωτικούς, όλα αυτά. Εμείς αγαπάμε σαν Ένωση Κεντρών όλους τους κλάδους. Οι δικαστές είναι σε θέση να μας πούνε πώς θα πληρώσουμε πίσω
αυτά που τους κόψαμε. Τα δικαστήρια κρίνουν, αγαπητέ πρόεδρε, το ξέρετε πολύ καλά, κρίνουν την αντισυνταγματικότητα και η οικονομική πολιτική ασκείται. Πάμε τώρα στο ερώτημα, αγαπητέ πρόεδρε. Αγαπητέ πρόεδρε. Αλλά πρέπει η κυβέρνηση μετά, αν κριθεί ως αντισυνταγματικό ένα νομοσχέδιο, να τα με δώσει. Το οποίο περιεκόψαν συντάξεις, πρέπει η κυβέρνηση να τα δώσει. Οι δικαστές είναι σε θέση να μας πούν ή κοιτάνε μόνο τα δικά τους αναδρομικά να επιστρέφονται πρώτα-πρώτα. Αγαπητέ πρόεδρε. Αγαπητέ πρόεδρε. Άρα ξέρετε... έχουμε φτιάξει μια συμπεριφορά ο καθένας συντεχνιακή, αδιαφορούμε για το μέλλον της χώρας. Συνεχίζονται οι παθογένειες, οι αποσπασμένοι, οι υπάλληλοι της Βουλής. Έχουμε 12.000 αποσπασμένους του Δημοσίου που είναι χαραμοφάιδες όλοι. Έχουμε 1.500 στη Βουλή που είναι συγγενείς των βουλευτών. Οι Δήμοι και οι Δέκο είναι γεμάτοι αργόμισθους. Είναι έστω έστω. Άρα. Οι ΜΚΟ συνεχίζουν και παίρνουν λεφτά. Ακόμη από το κράτος, από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το πάρτι των ΜΚΟ. ΜΚΟ που ακόμη Μάλιστα. παίρνουν λεφτά. Κύριε Πρόεδρε. Άρα τι κάνουμε σε αυτή τη χώρα, τις παθογένειες τις κουκουλώνουμε κάτω από το χαλί. Άρα κύριε Πρόεδρε Αυτό λέτε. Αυτό κάνουμε να και κόψουμε. Περιμένουμε τα δανεικά και έχουμε γίνει κύριε Γιώργο μου ένας ντενεκές με τρίπιο πάτο. Μάλιστα. Ό,τι και να ρίχνεις. Φεύγει. Φεύγει από το... Πίθος ναι, των Δαναείδων. Γι' αυτό έχουν αειδιάσει και οι ξένοι με εμάς, γιατί σου λέει μέχρι πότε. Μάλιστα. Υπάρχει όμως κάποιος, Άρα, κύριε Πρόεδρε, γίνεις... για να βάλει ναι. ένα... κάτι σε αυτή την τρύπα και Άρα. Να την κλείσει. Υπάρχει κάποιος που μπορεί λοιπόν να καλύψει αυτό το κενό, σε αυτό το κουβά. Ο λαός έπρεπε να βάλει, αλλά ο λαός ψηφίζει τους ίδιους. Και τους ίδιους, κάτω από την πίεση των ΜΜΕ, φταίτε κι εσείς, κάτω από την πίεση ναι. του Ρουσφετιού, ακόμη άμα πάτε σε όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, μπαινοβγαίνουν μέσα κόσμος και ζητάει διορισμούς. Κύριε Πρόεδρε, τώρα επειδή ξέρω. Και σήμερα κοροϊδεύουν. Ναι, αγαπητέ κύριε Λεβέντη, έχετε μεγάλη πείρα γιατί έχετε δουλέψει. Μηχανικός το επάγγελμα, έτσι δεν είναι, αν δεν ναι, κάνω λάθος. Ναι, μηχανικός ναι. που σημαίνει τι, διαβάσατε, σπουδάσατε. Πολιτικός μηχανικός. Και έχετε και ένσημα. Έχετε και ένσημα, έχετε δουλέψει. Σας συναντάει λοιπόν στον δρόμο ένας απλός πολίτης και λέει, κύριε Βασίλη, αγαπητέ κύριε Λεβέντη, πες μας σε 5 γραμμές ποιο είναι το πρόγραμμά σου. Τι σκέφτεσαι, πώς μπορεί να λυθεί το θέμα της χώρας αυτή την ώρα, εκεί που φτάσαμε. Σας είπα. Ελάτε. Εγώ το 2009, ναι. το 2009 όταν πρόκειψε η κρίση, ναι. είχα πει στον Γιώργο Παπανδρέου να μην ορκιστεί ναι. και να πάει να εισηγηθεί η οικουμενική κυβέρνηση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί αυτά που πρέπει να γίνουν, του είπα, είναι τόσο σκληρά που δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Θα σε φτύνει ο κόσμος, διότι έλεγες υπάρχουν λεφτά και η πολιτική που θα τηρήσεις είναι τελείως διαφορετική. Το ίδιο λέω και στο Τσίπρα τώρα. Να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να υποβάλει αμέσως την παραίτησή του για τη συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης. Γιατί όλο αυτό το σχέδιο που αναφέρατε είναι τόσο βαρύ που δεν μπορεί να το εφαρμόσει μια κυβέρνηση που υποσχέθηκε σχίσιμο μνημονίων και διαγραφή χρεών. Και αυτό καταγράφεται... Η διάποψη της Ένωσης Κεντρών... Ναι, ναι. Ναι, η διάποψη του προτείνου του κ. Τσίπρα να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας αμέσως παρά να προσπαθεί να κοροϊδέψει και το εσωτερικό του ακροατήριο στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντάς τους διάφορα τέτοια ότι θα κριθούμε σε βάθος τετραετίας κλπ. Δεν θα ζούμε μέχρι το τέλος της τετραετίας αν εφαρμοστούν τέτοια πράγματα. Τώρα κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, η άποψή μου είναι να κόψουμε τις διπλές τριπλές συντάξεις. Πρώτον, δεύτερον. Να κόψουμε την πολυθεσία, ναι, να κόψουμε Μάλιστα. την πολυθεσία. Να κόψουμε τις συντάξεις όλων των βουλευτών. Των τέως βουλευτών, όλες τις συντάξεις. Όλοι έχουν κάποιο επάγγελμα και παίρνουν και τη σύνταξη από το ταμείο τους. Να κόψουμε τελείως τις συντάξεις των πλουσίων. Έχουμε 80.000 περιπτώσεις που έχουν σύστημα Αυστραλίας. Πάνω από 3.000 ευρώ. Σύστημα Αυστραλίας, ναι, σύστημα κύριε Αυστραλίας. Πρόεδρε. Το βάλανε οι δανειστές χθες το βράδυ. Όσοι έχουν πάνω από 3.000 ευρώ από ενίκεια ή από τόκους καταθέσεων ή από μερίσματα εταιριών, αυτοί να τους αφαιρεθεί η σύνταξη. Να τους μείνει το ασφάλιστρο και το... Και τα λεφτά που δώσανε τόσα χρόνια... Τόσα χρόνια τα λεφτά που δώσανε, αγαπητέ πρόεδρε... Δεν πειράζει, Γιώργο μου, φτωχεύσαμε, Γιώργο μου, εδώ λοιπόν, κινδυνεύει... άλλο μέτρο, πρόεδρε... Όλοι να χάσουμε τις καταθέσεις. Ναι, όλοι κινδυνεύει να χάσουμε τις καταθέσεις. Μετά να απολυθούν από τη Βουλή 1.500 που είναι συγγενείς των βουλευτών και είναι όλοι χαραμοφάιδες. Οι 12.000 αποσπασμένοι του Δημοσίου να επιστρέψουν στις θέσεις όπου οργανικά ανήκουν. Οι συντάξεις όσων είναι πρόωροι πριν από τα 65, όλοι οι συνταξιούχοι που είναι πριν από τα 65, κατά 50% να μειωθούν.
Αυτό είναι δραστική. Και να πούμε ότι από εδώ και πέρα τελειώνουν αυτά τα έσχη. Τέλος οι πρόορες. Σε καμία χώρα του κόσμου. Ναι, τέλος οι πρόορες. Τέρμα τα χρήματα των κομμάτων. Να κοπούν τα χρήματα των κομμάτων από το κράτος. Και όλα όσο χρωστάνε τα κόμματα, κύριε Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να δοθούν και αυτά. Γιατί αυτά τα κόμματα έτσι και αλλιώς, έχουν έτσι, πάρει πάρα πολλά έτσι και αλλιώς, δάνεια όλα τα Μάγδα χρόνια, μου, τα οποία τα χρωστούν κύριε, ακόμη. Κύριε Μάγδα μου, υπάρχει περίπτωση στα χρωστούμενα των κομμάτων να επιστραφούν, αφού είναι χωρίς εγγυήσεις. Το δίκαιο δεν είναι αυτό όμως να επιστραφούν. Όταν ζητάνε να πληρωθούν δάνεια από ανθρώπους που είναι άνετοι, είναι φτωχοί, που δεν έχουν, δεν είναι άδικο αυτό. Μα σας λέω, το Πασόκ είναι στο 3%, αύριο θα πάρει 2%. Μάλιστα. Από κύριε πού θα επιστρέψει. Όταν τα χρήματα που δόθησαν από την Αγροτική Τράπεζα, δόθησαν με εντολή Πρωθυπουργού προς τα κόμματα και είναι θαλασσοδάνεια. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα των κομμάτων. Και ποινικές ευθύνες δεν υπάρχουν για κανέναν. Αγαπητέ Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή είναι κρίσιμη ημέρα. Ο λαός, κύριε Γιώργο, τόσα χρόνια ψηφίζοντας Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, νομίζω είναι και ο λαός ένοχος. Δεν γνώριζε ότι υπάρχουν θαλασσοδάνεια. Μάλιστα. Δεν γνώριζε ότι υπάρχουν διορισμοί. Δεν γνώριζε το ένα το άλλο. Θέλω λοιπόν, τη γνώμη σας τώρα. Στη θέση του Πασόκ. Μάλιστα. Στη θέση του Πασόκ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι? Το νέο Πασόκ είναι. Λοιπόν, όλο το Πασόκ πήγε εκεί. Αγαπητέ Πρόεδρε, θέλω την άποψή σας για την αυριανή μέρα. Θα καθίσουν σε ένα τραπέζι, σύνοδος κορυφής. Θα προσπαθήσει ο Τσίπρας, θα προσπαθήσει οπωσδήποτε να κάνει μια συμφωνία. Ναι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα πάει φυλακή ο Πρωθυπουργός που δεν θα κάνει συμφωνία. Το ζήτημα είναι ότι, γιατί όποιος βγάλει τη χώρα από το ευρώ, κύριε Γιώργο μου, τη γυρίζει τη χώρα 200 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Να το ξέρετε αυτό. Βέβαια. Οπωσδήποτε η άνοδος στο ευρώ είναι μια κατάκτηση, άσχετα τι πεποίθηση έχει ο καθένας μας και άσχετα που και ο λαός θεωρεί υπεύθυνο το ευρώ για την κρίση. Για την κρίση Μάλιστα. δεν είναι υπεύθυνο το ευρώ. Είναι η διεφθαρμένη πολιτική ζωή. Γιατί οι διορισμοί, η ακολασία, οι κλεψιές, οι σπατάλες, αυτά έφεραν στη Μέρκελ. Λοιπόν, πήγαμε αφού πτωχεύσαμε, πήγαμε. Αγαπητέ Πρόεδρε. Γιατί κάποιοι βρίζουν τη Μέρκελ. Ναι. Βλέπετε λοιπόν εσείς, αγαπητέ Πρόεδρε, λοιπόν, ότι θα πάμε σε βλέπω μια. Βλέπω συμφωνία. Ναι. Συμφωνία. Τελική, μερική. Από εκεί και συμφωνία πέρα βλέπετε. Το ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει. Από εκεί και πέρα το ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει τρία κομμάτια. Και θα εξαναγκαστεί ο Τσίπρας να παραιτηθεί και θα πάμε σε μια οικουμενική λύση μέχρι το Σεπτέμβριο και το Σεπτέμβριο εκλογές. Και γιατί το λέω όχι αμέσως εκλογές, διότι αν πάμε αμέσως εκλογές, επειδή στις 30 Ιανουαρίου φτωχεύει η χώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς εκλογές, ξέρω εγώ, 15 Ιουλίου και στο μεταξύ να έχει φτωχεύσει η χώρα. Αυτό θα ήταν. 30 Ιουνίου θεωρώ ότι λήγουν όλα. Ότι τελειώνουν τα ψέματα. Αν υπάρξει συμφωνία. Αν υπάρξει συμφωνία, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα σε διασταυρωμένα πυρά ο Τσίπρας. Αν μεν δεν κάνει συμφωνία, παίζει το κεφάλι του για φυλακή. Αν κάνει συμφωνία, το ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει τρία κομμάτια και θα πέσει η κυβέρνηση. Και αν πάρει μια παράταση. Τώρα, Παστρατιά, προσκλητήριο Σαμαρά για εθνική συνεννόηση. Όταν πέσει παράταση, οι ξένοι μπορεί να δώσουν, αλλά η κυβέρνηση τη συμφωνία δεν θα μπορέσει να περάσει, να την περάσει. Δεν την αντέχει, λέτε, γιατί τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία είναι τρεις χειρότερη από το Σαμαρά. Είναι πάρα και πολύ δύσκολα τα μέτρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα μέτρα, είναι... γιατί θα τα αντέξει και ο κόσμος. Έχω πολλά μηνύματα. Κοροϊδεύε ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Γεωργάκης κοροϊδεύανε 5 χρόνια τους ξένους. Ότι κάνουν μεταρρυθμίσεις. Και τώρα οι ξένοι έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι είμαστε απατεώνες. Κύριε Πρόεδρε, λέτε πολλές είστε αλήθειες, Θεσσαλονίκη. Που έχω έξω, αυτό διαπιστώνω. Μάλιστα. Ο κόσμος λέει ότι είστε από τους λίγους που λέτε πολλές αλήθειες. Ναι. Οφείλω να το πω αυτό δημοσίως, γιατί εδώ μεταφέρουμε πάντα τα μηνύματα. Κύριε Πρόεδρε, των είστε Θεσσαλονίκη. Μαθαίνω ότι κάνετε περιοδεία σε αρκετές περιοχές. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που δίδαξε όλη την Ελλάδα. Γιατί κόντρα στις δημοσκοπήσεις, τώρα μας δίνουν και 3% οι δημοσκοπήσεις στην Ένωση Κεντρών. Και ο Λεβέντης είναι κέντρο-κέντρο, έτσι. Ο Λεβέντης είναι κέντρο-κέντρο. Εννοείται. Ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Καμία σχέση ούτε με δεξιά ούτε από εκεί. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Ήταν ευεβήλωση, μια ιδεολογία καθαρή να αντιλερώσω ένθεν και ένθεν. Είναι σωστό γιατί στην Κύπρο υπάρχει το δίκο. Ναι. Το κόμμα του κέντρου. Αυτό λοιπόν το κόμμα είναι το ζύγι, κύριε Πρόεδρε. Το ξέρετε πολύ καλά. Εμείς δεν είμαστε, Γιώργο μου, μόνο το κόμμα του κέντρου. Είμαστε και η επανάσταση της νεολαίας. Ναι. Να σπάσει τις αλυσίδες του παλαιοκομματισμού,
του ρουσφετιού, τη συναλλαγή. Οι νέοι δεν αντέχουν στα σπίτια του να του λέει ο πατέρα του: πάμε στο Βαρβιτσιώτη για να σε διορίσουμε. Δεν αντέχουν οι νέοι. Θέλουν ένα κράτο δικαίου, ναι. Γιώργο. Μάλιστα. Μέσα από το οποίο κάθε Έλληνα ανάλογα με το τάλαντό του, μάλιστα, και τα προσόντα του να βρίσκει ευδοκίμηση. Αξιοκρατία, γιατί ο πατέρα ούτε πρωθυπουργό ήταν, ούτε υπουργό ήταν, ούτε τίποτα, ούτε του Τσίπρα βέβαια ήταν. Έτσι, να εγώ το λέμε. Βλέπω, να το λέμε. Βλέπω ναι. τι φιλότιμε προσπάθειε. Γιώργο μου, να ναι. ξέρεις ότι σε παρακολουθώ όλο τον καιρό. Βλέπω τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλεις για όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Να μην κοπεί το ένα, να μην κοπεί το άλλο. Όμως και όταν τους τα δίναμε αυτά, ήταν νόμιμο. Μην δηλαδή, για τα νόμιμα, Πρόεδρε. Να μην κόβουμε, σωστό. Σωστό. Φροντίζουμε να μην κόβουμε κάποια προνόμια. Σωστό. Όταν εδίδονται τα προνόμια, αυτό ήταν νόμιμο. Οι δικαστές τι έχουν να πούν σε αυτό? Όταν κόβεις το 40% όταν... της σύνταξης, έχεις κόψει τα πάντα, αγαπητέ Πρόεδρε, και το ξέρεις πολύ καλά. Το ξέρω. Σε ευχαριστώ. Το ξέρω, μα δεν είναι... Εύχομαι... Ο κόσμος έχει δίκιο, ό,τι και να λέει. Αλλά όσο κρατούσε η ευδαιμονία, εγώ από 20 χρόνια υπάρχουν βιντεάκια που έλεγα. Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Το κέψουμε. Ο κόσμος όμως του άρεσε του κόσμου η ευδαιμονία. Λοιπόν. Το Λεβέντη για αργότερα. Αγαπητέ Πρόεδρε, να είστε καλά. Περίμενα, φαντάζομαι στη Βουλή. 25 χρόνια, τώρα είναι η ώρα του Λεβέντη. Λοιπόν, Πρόεδρε, φαντάζομαι στη Βουλή τι έχει να γίνει όταν θα βγαίνει στο Βήμα και θα τα λες. Εγώ, ξέρετε, καμαρώνω αυτούς που μιλάνε ελεύθερα και χωρίς πρόβλημα στο λόγο τους. Το ξέρετε είσαι αυτό. Φτωχόπεδο, λοιπόν, είσαι φτωχόπεδο και δεν ήσουν ποτέ με την ολιγαρχία. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, κύριε καλή Πρόεδρε. Καλή πορεία στη Θεσσαλονίκη. Και την καλημέρα μου, την καλημέρα μου σε όλους τους συντελεστές. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Λοιπόν, εκεί που είναι δίπλα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Βασίλης Λεβέντης. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Έτσι,